Είναι μαζί μας η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, η κυρία Στέλλα Βαλαβάνη. Κυρία Βαλαβάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπουγιόπουλε και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είδα στοιχεία τα οποία δώσατε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σχολικά κτίρια, οι σχολικές υποδομές στην πρωτεύουσα της χώρας. Για πείτε μας. Να σας πω την αλήθεια, όταν ξεκινήσαμε σαν Ομοσπονδία να θέλουμε να κάνουμε, να παρουσιάσουμε τα στοιχεία για τη σχολική στέγη, αυτό που θέλαμε να προβάλλουμε είναι ότι τα σχολεία δεν αποτελούν εκείνο το περιβάλλον που θα εμπνεύσει τα παιδιά μας. Και ξέρετε, μετά και την πανδημία και το κλείσιμο το σχολείο και το μπούχτισμα που αντιμετωπίσαν τα παιδιά, επειδή το ζούσαμε χρόνια το πώς είναι τα σχολεία, θεωρούσαμε ότι το βασικό βλέπουμε ότι δεν εμπνέουν και ειδικά και τους μικρούς μαθητές για να πρώτη φορά να κοινωνικοποιηθούν, να πούν βασικά να αγαπήσουν τη γνώση και το διάβασμα. Το καταλαβαίνουμε όλοι και με τη λογική βέβαια που είχαμε και εμείς, ότι όταν πρώτη φορά γίνεσαι γονιός και φτιάχνεις, διαμορφώνεις ένα παιδικό δωμάτιο και θέλεις να είναι και όμορφο και ασφαλή, με την ίδια αγωνία και ο γονιός πάει το παιδί του στο σχολείο και θέλει έτσι να είναι και σχολική τάξη και το σχολείο. Όμως όλο το προηγούμενο διάστημα, όλα αυτά που έχουν συμβεί, με αποκορύφωμα και κερασάκι στην τούρτα τα τέμπη, μας βάλανε μπροστά να θίξουμε πρώτα και κύρια το θέμα της ασφάλειας. Αυτό είναι το βασικό και δεύτερα όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι και με τα ρεπορτάζ που κάνετε, τα βλέπετε καθημερινά, δεν είναι μόνο σοβάδες που πέφτουν, το είδα και στο σχολείο του Βίρονα με τραυματισμό μαθητή. Το ζήσαμε στο μεγαλύτερο κομμάτι, βάρεσε κόκκινο στις αίρες το μεγάλο ζήτημα και ο θάνατος του μικρού Βασίλη. Οπότε ήταν τραγωδία. Εκεί λοιπόν αρχίσαμε και μαζεύαμε στοιχεία καθαρά έτσι όπως τα παρουσιάσαμε για το ότι τα σχολεία μας δεν είναι ασφαλή. Και το βασικό είναι ότι δεν υπάρχει κανένας κρατικός φορέας που μπορεί σήμερα αυτή τη στιγμή να μας πιστοποιήσει τη στατική επάρκεια, που είναι το πιο βασικό για μας, των σχολικών. Από τα βασικότερα ζητήματα που έχετε διαπιστώσει, κυρία Βαλαβάνη, είναι ακριβώς αυτή η στατική επάρκεια, είναι η αντισεισμική θωράκιση των σχολείων. Είναι το πολύ βασικό, γιατί ξέρετε κάτι, όλοι μιλάνε για τον πρώτο έλεγχο που είναι οπτικός και αυτά. Αυτά πλέον και μηχανικοί δηλαδή που μας ενημερώνουν δεν είναι στοιχειοθετούνται καλή. Η στατική επάρκεια, και εμείς αυτό ζητάμε, είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος που πρέπει να γίνει από έναν πιστοποιημένο κρατικό φορέα που να μπορεί να σου πει ότι οποιαδήποτε στιγμή δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί και πριν μια εβδομάδα στο σχολείο του Βίρονα που επισημετώπη, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε, δηλαδή θεωρούσες ότι είναι ασφαλή? Όχι. Και χωρίς κανένα σεισμό συνέβη αυτό. Φανταστείτε αύριο μεθαύριο, όταν και η χώρα μας είναι η πρώτη στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι, νομίζω, στους σεισμούς. Εκλείει το 50% της σεισμικής ενέργειας. Έκτη στον κόσμο σε ό,τι αφορά τη σεισμική ενέργεια. Και πρώτη στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο, το πολύ βασικό. Συν όλα τα υπόλοιπα. Γιατί η ασφάλεια φυσικά είναι και τη σεισμική θωράκιση και τη στατική, αλλά όλα τα υπόλοιπα που μαζεύονται. Υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος να έχει απαντήσει? Ήδη υποτίθεται από το 99 είχαν εξαγγείλει ένα πρόγραμμα αντισεισμικού ελέγχου τουλάχιστον στα δημόσια κτίρια της χώρας. Γνωρίζουμε ότι 25 χρόνια μετά δεν έχει γίνει ούτε στο 30% των δημόσιων αυτών κτιρίων ο έλεγχος που υποτίθεται θα γινόταν μετά το σεισμό του 99. Υπάρχει εικόνα πού βρίσκεται αυτός ο έλεγχος σε ό,τι αφορά τα σχολικά κτίρια στην Αττική? Στον πρωτοβάθμιο. Εμείς από τα στοιχεία που έχουμε, που μας έχει δώσει η ΚΤΥΠ και το σωματείο και τη ΚΤΥΠ, στη Δυτική Αττική έχει γίνει μετά το σεισμό του 19 ένα μεγάλο κομμάτι των σχολικών κτίριων, επειδή ζητήθηκε και επειδή ήταν και ο σεισμός, αλλά ήταν καθαρά ο πρώτος έλεγχος, η οπτική, ο οπτικός έλεγχος αυτός, τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί δηλαδή. Τίποτα άλλο. Και ξέρετε κάτι, το πιο συγκλονιστικό είναι, που νομίζω το έχετε εντοπίσει και άλλες φορές και στις εκπομπές, ότι εμείς αυτή τη στιγμή σαν οργανός γονέων κινόμαστε μπαλάκι. Από τους Δήμους στην ΚΤΥΠ, από την ΚΤΥΠ στους Δήμους, η ΚΤΥΠ, από τους Δήμους ακριβώς στο Υπουργείο. Υποτίθεται ότι είναι ο πρώην ΟΣΚ που έχει ιδιωτικοποιηθεί. Μάλιστα.
που εκ των πράγματων λειτουργεί με άλλα κριτήρια. Και πού θα καταλήξουμε τώρα, όπως με το Χιονιά, αν η Μεσογείο και η Κατεχάκη είναι κρατικές οδοί. Εδώ τα σχολεία τώρα ποιος, από τον Άννα στον Καϊάφα, αυτό λέτε, Δήμοι, ΚΤΥΠ, ναι. Μετά τον Καλλικράτη έχουν δοθήκαν στους Δήμους. Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη για τα σχολικά κτίρια. Και που οι Δήμοι λέμε δεν μου δίνουν λεφτά και δεν μπορούν να τα φτιάξουν. Δεν διεκδικούν τίποτα ποτέ από τον κρατικό προϋπολογισμό για να συντηρήσουν αυτό που δεχτήκανε. Γιατί οι ίδιοι οι Δήμοι και οι Δημοτικές Αρχές δεχτήκαν μέσω του Καλλικράτη να πάμε τα σχολεία υπό την ευθύνη τους. Και υπάρχουν και, θεωρούμε, και πολιτικές ευθύνες. Δηλαδή πλέον δεν γίνεται, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό σε αυτό. Και εμείς αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε και το κάναμε και με τη συνέντευξη τύπου είναι ότι για άλλη μια φορά δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν ήξερε. Και τη συνέντευξη τύπου φυσικά δεν την κάναμε ούτε για το Υπουργείο Παιδείας ούτε για το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε κάνει αλληπάλληλα αιτήματα. Καταθέσαμε και υπόμνημα στις 13 του Μάρτη, μέρα απευγείας, και στη Βουλή και σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τα μέτρα ασφάλειας και υγείας των παιδιών μας. Μάλιστα. Και δεν θα κάτσουμε ήσυχοι, γιατί με τον ΑΒ τρόπο υπάρχει μια απειλή. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Κυρία Βαλαβάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.